Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και ευχαρίστηση δεχόμεστε σήμερα στην ΚΟ και στο επαρχείο τον αγαπητό αλλά και φίλο πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και ταυτόχρονα εντεταλμένο σύμβουλο του πρωτογενή τομέα και της γαστρονομίας. Ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ στην ΚΟ είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί η επιλογή της νέας ΣΕΦ που θα μας εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό του Young European Chef 2022 στο Trondheim της Νορβηγίας στις 10 με 13 Νοεμβρίου ζει και εργάζεται εδώ στην ΚΟ, η καταγωγή της από την Πάτμο. Αναφέρομαι στην κυρία Γονιδάκη, την Κατερίνα, η οποία έχει επιλέξει το επάγγελμα του ΣΕΦ μαζί με τον σου ΣΕΦ, τον η μέντορά της, σε επιχείρηση εδώ στην ΚΟ. Προέρχεται από την σχολή, το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Τσάνκου, που είναι εδώ στη Δωδεκάνησο γενικά, εδρεύει. Η επιλογή λοιπόν της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κυκλάδου και Δωδεκανήσου, που έχει εξαιρετικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια και στις εκπροσωπήσεις και στις συμμετοχές μας σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, όπου συμμετέχουν πάρα πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες με βαριά βιομηχανία του τουρισμού και της γαστρονομίας. Έχουμε φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Φέτος επιλέξαμε την Κατερίνα για να μας εκπροσωπήσει στον τελικό του διαγωνισμού, γιατί η Λέσχη εδώ και χρόνια παρακολουθεί τα νέα παιδιά, έχουμε παρακολουθήσει την εξέλιξή της, ξέρουμε πόσο αγαπάει το επάγγελμά της, έχουμε δει δείγματα δουλειάς και επιλέξαμε να μας εκπροσωπήσει και νομίζω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αλλά όπως λέω και εγώ, γιατί δεν θέλω να την αγχώνω από τώρα, ότι αυτός ο σκοπός μας δεν είναι η νίκη, αυτός ο σκοπός μας είναι, μάλλον ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την τοπική γαστρονομία κάθε νησιού, να κάνουμε την παρουσίασή μας, να κάνουμε το ταξίδι μας και τα υπόλοιπα θα έρθουν. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με επέλεξε να την εκπροσωπήσω στο διαγωνισμό του European Young Chef Award και ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας όλοι μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα. Να πω και εγώ ότι είμαι από την Πάτμο, είμαι 26 χρονών και αυτή τη στιγμή εργάζομαι στην ΚΟ στο Blue Lagoon Resort. Το πιάτο που έχουμε επιλέξει ονομάζεται η Αποκάλυψη του Αιγαίου. Έχουμε δώσει αυτή την ονομασία στο πιάτο, γιατί μέσα από αυτό το πιάτο θα γίνει η αποκάλυψη των γεύσεων όλη του Αιγαίου. Θα γίνει μια αποκάλυψη αναμνήσεων του νησιωτικού λαού. Το πιάτο που έχουμε επιλέξει είναι η κακαβιά. Η κακαβιά ξεκίνησε να μαγειρεύεται στα καΐκια των ψαράδων, στις παραλίες, όταν ήθελαν να σταματήσουν λόγω κακοκαιρίας ή απλά επειδή ήθελαν να ξεκουραστούν. Και στη συνέχεια πήγε στα σπίτια τους, σε μοναστήρια, στο Άγιο Όρος και μετέπειτα στα εστιατόρια. Είναι ένα πιάτο που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Είναι ένα πιάτο με βαθιά ιστορία στην νησιωτική Ελλάδα και θέλουμε να παρουσιάσουμε αυτό το πιάτο. Είναι ένα πιάτο που κάθε φορά είναι διαφορετικό, γιατί κάθε φορά περιέχει διαφορετικά ψάρια. Ψάρια τα οποία ένας ψαράς είτε δεν μπορεί να τα πουλήσει, είτε δεν θέλει να τα κάνει κάτι άλλο και γι' αυτό τα βάζει στην κατσαρόλα και τα μαγειρεύει. Γι' αυτό και εμείς στο διαγωνισμό δεν μπορούμε να σας πούμε ακριβώς τι ψάρια θα χρησιμοποιήσουμε ή τι θαλασσινά θα χρησιμοποιήσουμε, γιατί λίγες μέρες πριν το διαγωνισμό θα τα επιλέξουμε από τον αδερφό μου που είναι ψαράς, θα τα ψαρέψει, θα μου τα δώσει και έτσι θα πάμε στο διαγωνισμό με ένα πιάτο με φρέσκια γεύση, νέα γεύση, καθαρή γεύση. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε ένα πιάτο με βαθιά γεύση που όποιος, η κάθε μπουκιά να σου μένει και να σου βγάζει αυτό που θέλουμε, να βγάλουμε τις γεύσεις από τη θάλασσα που βγάζει σε κάθε σπίτι και στην ποιότητα
απλή του μορφή, που είναι η πρώτη μέρα του διαγωνισμού, και μετά στην πιο εξελιγμένη, που θα προσπαθήσουμε πάλι να βγάλουμε το ίδιο αποτέλεσμα, με πιο διαφορετική μορφή, πιο γκουρμέ. Πρόκειται για μια εξαιρετική κοπέλα, πάρα πολύ καλή επαγγελματία, με τρομερή προσέγγιση και στις πρώτες σύλλες που χρησιμοποιεί και στη διαχείρισή τους. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Είμαι και εγώ πάρα πολύ χαρούμενος που η Κατερίνα Γονιδάκη, την οποία τη γνωρίζω τα τελευταία 6 χρόνια, φοιτήτριά μας, από φοιτή μας, από το τμήμα ΙΕΚ Μαγειρικής Σχολής μας, θα πάρει μέρος στο διαγωνισμό και θα εκπροσωπήσει τον τόπο της, τον τόπο μας, όλη την Ελλάδα στην ουσία, για να αναδείξει ένα πιάτο το οποίο αναδεικνύει στην ουσία ξεκάθαρα το Αιγαίο μας. Θα βάλει μέσα τον πολιτισμό μας, θα αναδείξει την κουλτούρα μας και θα πάρει ένα πιάτο το οποίο το τρώγανε φτωχικά στα αγκάγια τους οι ψαράδες, θα το παρουσιάσει φτωχικά και την επόμενη μέρα θα το παρουσιάσει στην εξειδικευμένη του μορφή, την πιο σύγχρονη του. Το πρόσωπό της, με τη γεύση της, με το πιάτο της, η Ευρώπη θα ταξιδεύσει στα γαλανά νερά του Νοτιού Αιγαίου. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία και βλέπουμε ότι η προσπάθεια και ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας του Αιγαίου από την αρχή της θητείας μας έχει δώσει καρπούς, έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε ταξιδέψει τα τοπικά μας προϊόντα μέχρι και την Αμερική, Πρόεδρε, όπου έχουμε φτάσει στο σημείο να πούμε ότι όλος ο κόσμος πια γνωρίζει ότι τα τοπικά μας προϊόντα υπερέχουν και σε ποιότητα. Γενικώς η πρώτη ύλη που έχουμε είναι άριστης ποιότητας.